Χρόνια εργασιών παραδίδεται αύριο στις 11 το πρωί το αναστηλωμένο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα από τους εργολάβους στη Δικοινοτική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Στην τελετή παράδοσης της πρώτης φάσης του έργου θα παραστεί ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος και τα μέλη της Δικοινοτικής Επιτροπής. Όσοι πιστοί πρόκειται να πάνε αύριο στο μοναστήρι, να ξέρουν ότι δεν θα επιτραβήσει κανέναν είσοδος στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά ούτε και θα γίνει οποιαδήποτε αφήσει να διαρρέσει ότι θα έχει εκκλησιασμό. Η πρώτη λειτουργία στην αναστηλωμένη μονή του Αποστόλου Ανδρέα θα γίνει στη γιορτή του Αγίου στις 30 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε θα μεταφερθούν στο ναό οι εικόνες και τα καντήλια. Όσοι μεταβούν στο ναό πριν την 30 Νοεμβρίου θα μπορούν να προσκυνήσουν μόνο στο χώρο όπου έχουν μεταφερθεί οι εικόνες κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης. Πριν τις 30 του Νοεμβρίου δεν θα επιτραπεί σε κανέναν είσοδο στον ναό, διότι ο ναός ακόμα είναι άδειος, όπως είπα, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες μετά τις 7, δηλαδή μετά τη Δευτέρα, αύριο Δευτέρα, για να ετοιμαστεί ο ναός. Η αναστήλωση της μονής πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το UNDP και με χρηματοδότηση της Εκκλησίας της Κύπρου και του ΕΠΚΑΦ. Συνολικά στήχησε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Για τη δεύτερη φάση του έργου, που αφορά στην επιδιόρθωση της παλιάς εκκλησίας του 15ου αιώνα και των κτηρίων γύρω από τη μονή, θα προκηρυχθούν άλλες προσφορές. Συγκίνηση, χαμόγελα και χαρά ήταν τα συναισθήματα.